Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου. Καλημέρα. Είναι δικηγόρος και υποψήφια με το ποτάμι στον ομό Λακωνίας. Τα λέω σωστά? Μια χαρά. Ωραία. Θα μιλήσουμε για... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα μιλήσουμε και για το ποτάμι, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό, να δούμε πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω έτσι λίγο να σας κάνω μια καυστική ερώτηση, έτσι θεωρώ εγώ. Χαρακτηρίζεται το ποτάμι ως συστημικό κόμμα. Και το ακούω πολύ συχνά σε όλα τα πάνελ τα πολιτικά. Σε ένα συστημικό κόμμα που εκπροσωπείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εσείς τι ανταπαντάτε σε αυτή την. Όχι κατηγορία, σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Γιατί δεν είναι κατηγορία, είναι χαρακτηρισμός. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο αναλυθής χαρακτηρισμός από αυτόν. Έτσι, έχουμε αποδείξει ότι κάθε άλλο παρά συστημικό κόμμα είμαστε. Ένα συστημικό κόμμα προτάσει το κομματικό συμφέρον εναντί του εθνικού. Εμείς από την αρχή έχουμε προτάξει το εθνικό συμφέρον, το έχουμε αποδείξει έμπρακτα και με κόστος, αν με επιτρέπετε να πω, πολιτικό, κομματικό, έτσι. Και βλέπω ότι τώρα και τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται στα λόγια μας. Εχθές μόλις ο κ. Μημαράκης είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, να συγκροτηθεί μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, δηλαδή πράγματα τα οποία έχει πει ο επικεφαλής μας, ο κ. Θεοδωράκης, εξ αρχής. Έτσι, όλοι έρχονται στα λόγια μας, όλοι εν τέλει ακολουθούν την πολιτική που εμείς χαράξαμε και ακολουθούμε με συνέπεια από όταν σχηματίστηκε το Τελικά, ποτάμι. Τι είναι το ποτάμι, μας. Είναι ένα κόμμα που εντάξει, σίγουρα είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, αυτό το έχει πει και ο κ. Θεοδωράκης ξεκάθαρα. Και όλα τα στελέχη, εσείς που είστε εκεί πάντα. Αλλά εκτός από αυτό, τι ακριβώς, ποια είναι η δική σας εναλλακτική πρόταση για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση, που καλώς ή κακώς κι εσείς υπογράψετε ένα τρίτο μνημόνιο. Και θα σας πούν πάρα πολύ τι μιλάτε, αφού υπογράψετε το μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το λένε, το τρίτο πακέτο στήριξη, το υπογράψατε. Τώρα τι μας λέτε, και σας το λέω γιατί το ακούω από τους απλούς πολίτες. Κάνω λίγο το συνήγο σε πολιτική διαβόλη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και οι απλοί πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Ο μόνος δρόμος ήταν η υπογραφή αυτής της συμφωνίας και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε πάνω στις μεταρρυθμίσεις σοβαρά. Το ποτάμι εκπροσωπεί το δημοκρατικό πατριωτικό κέντρο. Εκπροσωπεί ένα χώρο το οποίο τώρα πολλοί θέλουν να πούν ότι είναι σε αυτό το χώρο, αλλά δεν είναι. Το ποτάμι είναι το μόνο το οποίο έχει τα στελέχη, τη δυναμική και την ικανότητα να εφαρμόσει αυτά που λέει. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το ένα σημαντικό στοιχείο για το ποτάμι είναι ότι έχει. Και κυρίως υπάρχει συνέπεια. Ναι. Λόγων και έργων. Βέβαια, θα σας πει κάποιος ότι είστε στην κυβέρνηση. Όσοι είναι στην αντιπολίτευση, μια ζωή λένε, μιλάνε, κρίνουν, κατακρίνουν, χωρίς βεβαίως να έχουν τεσταριστεί οι ίδιοι στην εξουσία. Από την άλλη πλευρά, είστε ένα νέο κόμμα, νέο σύστατο. Πώς σας βλέπετε τις δημοσκοπήσεις? Είστε ικανοποιημένοι με τα ποσοστά που σας δίνουν? Οι δημοσκοπήσεις πάντα λέω, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχουν διαψευστεί. Το είδαμε και στο δημοψήφισμα. Το είδαμε και στο δημοψήφισμα, ακριβώς. Οπότε δεν έχουμε μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Φυσικά τις παρακολουθούμε, τις λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά θεωρούμε ότι θα είμαστε πολύ πιο πάνω από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και σαφώς είμαστε, θεωρώ, η τρίτη δημοκρατική δύναμη της χώρας, η οποία πρέπει να τονωθεί περαιτέρω από τους πολίτες για το καλό της χώρας, διότι μπορούμε να είμαστε ρυθμιστές, να αποτρέψουμε την προσφυγή στα άκρα και να είμαστε σε ένα δρόμο σωστό. Το ποτάμι μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Έχει τα στελέχη και τον τρόπο. Είναι το μόνο κίνημα στη στιγμή που έχει τα στελέχη. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, θέλουμε να πάμε μπροστά με το παλιό παλιό ή με το νέο παλιό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς αποδείχτηκε ένα νέο παλιό. Ναι. Και το παλιό παλιό είναι η Νέα Δημοκρατία. Το νέο το παλιό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε το νέο παλιό ή το παλιό παλιό. Ακριβώς. Μα είναι έτσι. Δηλαδή και οι πολίτες το βλέπουν αυτό καθαρά. Εντάξει, πάντως θα συμφωνήσετε μαζί μου, γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Θεοδωράκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει μόνο 7 μήνες. Άρα δεν μπορούμε να του χρεώνουμε όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Συμφωνώ ότι δεν είναι διάφορο ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που έγινε τους 7 μήνες. Λέω όμως ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φέραν δύο μνημόνια, τα ψήφισαν, δεν τα εφάρμοσαν ποτέ ή δεν εφάρμοσαν όλο το φάσμα αυτών των που έπρεπε να εφαρμόσουν. Ποτέ δεν πιάστηκαν οι στόχοι σε συγκεκριμένους τομείς και το ξέρετε πολύ από μένα και στις ιδιωτικοποιήσεις και στις μεταρρυθμίσεις και τα βλέπουμε μπροστά μας και γι' αυτό παντού ψηφίσατε αυτό το τρίτο μνημόνιο, γιατί είναι πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει από τα προηγούμενα. Ακριβώς. Και είναι πράγματα που δεν έπρεπε να μας επιβάλλουν οι δανειστές. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Επιβάλλουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας ως ευνομούμενο ανεξάρτητο κράτος για να πάμε παραπέρα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές λοιπόν θα πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ακριβώς. Αλλά έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή το κόστος. Πού είναι το ΣΥΡΙΖΑ? Τη μαθητεία του κυρίου Τσίπρα την πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά. Την εξάμηνη μαθητεία του.
Ο μαθητευόμενος. Ήταν ανώριμος πολιτικά να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Ανώριμος πολιτικά, διοικητικά στελέχη δεν είχε. Προχτές έβλεπα ένα βίντεο που τον έδειχνε πώς προσήλθε στις διαπραγματεύσεις με την κυρία Μέρκελ και ψάχνανε τα ντοσιέ τους με τον κύριο Παπά. Δηλαδή, πράγματα απαράδεκτα. Ούτε σε μια συνέντευξη για να πιάσει μια δουλειά. Όπως είπε και ο επικεφαλής μας, ο κ. Θεοδωράκης. Ποιος θα έπαιρνε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στη δική του δουλειά, στην ιδιωτική. Όχι, δεν και έχει, να αναφέρω, όμως, να αναφέρω ότι τον ιδιωτικό τομέα τον έχει. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω να μιλήσω για οικονομία. Αλλά τώρα όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε όλους και σε εσάς και σε όλα τα κόμματα. Φυσικά, αλλά τα στελέχη τα οποία επέλεξε. Ήταν δύο-τρία πρόσωπα πραγματικά που να θα συμφωνήσω, εκπροσωπήσουν τη χώρα και να διαπραγματευτούν. Εγώ αυτά βλέπω. Πού να δω τα άλλα που μπορεί να έχει στις τοπικές αξιολογώντα τους ανθρώπους. Τα στελέχη τα οποία επιλέγει να έχει δίπλα του και γύρω του και να πηγαίνει με τους Γερμανούς. Με τους Ευρωπαίους, είναι στελέχη τα οποία. Βέβαια, εντάξει, δέχθηκε και πόλεμο. Ήταν ένα πρώτη φορά αριστοκρατικό κόμμα που εκλέγονταν στη ευρωπαϊκή χώρα και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε. Την κρίση αναξιοπιστίας τη δημιούργησαν μόνοι τους. Ναι. Επ' αυτού. Άρα πρέπει να συμμορήσει ο λαός, δηλαδή. Αυτό θεωρείτε. Όχι, δεν μπορεί πλέον να του εμπιστευτεί. Είναι παντελώς αναξιόπιστη. Μάλιστα. Όσον αφορά την οικονομία, το ποτάμι, ποιες είναι οι βασικές κάποιες θέσεις σας, γιατί βλέπουμε ότι επτάμινη οικονομία πραγματικά έχει γυρίσει. Το 2012 ουσιαστικά, η ξανά στην ύφεση, capital control στις τράπεζες, γενικότερα ένα σκηνικό πάρα πολύ θολό, που θα δούμε βέβαια στις ανοικές επιδράσεις του προς το τέλος του έτους. Τελειώνει το χρόνο, έχει χαθεί το 2015. Θα καταμετρηθούν τότε. Ναι, τότε οι επιπτώσεις θα φανούν ξεκάθαρα. Τις βιώνουμε και επιχειρήσεις. Ο κ. Κορκίδης που είχε έρθει εδώ καλεσμένος να μας είπε πραγματικά για ότι το εμπόριο στενάζει αυτή τη στιγμή. Εσείς ποια είναι η εναλλακτική που προτείνεται, έτσι ώστε να πάρει μπρος η οικονομία, γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος. Πώς θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, πώς θα πάμε στην ανάπτυξη, να αρχίσει να κινείται χρήμα στην αγορά, λίγο το εμπόριο, λίγο ο ιδιωτικός τομέας, γιατί διαφορετικά η οικονομία δεν θα μπορέσει να επανεκκινηθεί. Έχετε δει. Κοιτάξτε, η οικονομία για να επανεκκινηθεί, για να λειτουργήσει, χρειάζεται καταρχήν σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα και ο κόσμος να ξέρει τι τον περιμένει. Φορολογική σταθερότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι καταργούμε τον ΕΦΕ, καταργούμε το ένα, καταργούμε το άλλο και επιστρέφουν όλα βαρύτερα, έτσι. Ο κόσμος διακατέχεται με μια τρομερή ανασφάλεια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αν ο κόσμος δεν νιώσει σίγουρος, σταθερός, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι προσιλωμένη προς τους στόχους και θα μπορέσει να ανοιχτεί, να κάνει επενδύσεις, αφήστε τους Έλληνες, οι ξένοι. Μπορούν με αυτή τη φορολογική αστάθεια και την οικονομική αστάθεια να έρθουν στην Ελλάδα. Να επενδύσουν, λέτε. Να επενδύσουν. Να κάνουν δουλειές, να δώσουν δουλειές σε Έλληνες και ξένους. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα θα πρέπει. Επίσης, να τονίσω ότι ο κύριος Τσίπρας και χθες ακόμη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε πάλι στους δημόσιους τομείς κλπ. Στον ιδιωτικό τομέα λες και δεν υπάρχει. Στα capital control, στην πραγματική οικονομία. Όχι, είπε και να διαφοροποιήσει τα τραπεζών για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είπε, αλλά ο στόχος ότι του, το πελατειακό του κομμάτι είναι ο δημόσιος τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή πραγματικά το ποτάμι είναι και ένα κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, θεωρώ, και τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και πρέπει αυτό να το αντιληφθούν οι πολίτες και να μας δώσουν μεγάλη δύναμη στις εκλογές. Ναι. Μεγάλη δύναμη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά του. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα να σας. Και όσον αφορά αν με πείτε αυτό που είχατε πει ότι δεν έχουμε δοκιμαστεί στην κυβέρνηση, μα είχαμε τη δυνατότητα να πούμε στην κυβέρνηση. Μας προτάθηκε επανειλημμένως. Δεν το κάνουμε γιατί δεν είμαστε καρεκλοκένταυροι. Δεν ακολουθούμε την πολιτική της κυβέρνησης. Για τον ίδιο σας κατηγορούμε βεβαίως, αυτό να το πω, αλλά εντάξει, ναι. Μα οι αντίπαλοι πρέπει να σε κατηγορήσουν για κάτι. Θα κάνουν το άσπρο μαύρο. Το θέμα είναι ουσία. Ο λαός το αντιλαμβάνεται αυτό. Σας λέω, όταν ψηφίσαμε τη συμφωνία με κόστος για μας και δεν το έκαναν πρωτοκρασά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος κόμματος. Γι' αυτό είπα ότι. Υπουργοί. Δηλαδή. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ήταν ένα σουρεάλ πολιτικό σκηνικό, σουρεάλ. Το έχω ξαναπεί. Γιατί και καλύτερα που γίνανε εκλογές, λέει η αγορά, η μία άποψη. Διότι δεν μπορεί να συνεχίζονταν αυτό. Δεν μπορεί να φέρει νομοσχέδια η κυβέρνηση, να μην στηρίζονταν από την κυβέρνηση και να στηρίζονταν από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ακριβώς. Η αντιπολίτευση θα ήταν η ουρά τη κυβέρνηση και η κυβέρνηση να μην είχε στελέχη, να μην μπορούσε να και είναι. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα καρπώνεται τα στελέχη τη, τα όποια ωφέλη τη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας ίσως ήταν σωστή και λογική η απόφαση να πάει, όσο και αν ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, γιατί η χώρα δεν αντέχει πτώσεις εκλογικές αναμετρήσεις μαζεμένες και αυτό να το πούμε, τι αγορά αντέχει. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Το ποτάμι θεωρεί ότι οι εκλογές δεν ήταν λύση. Μια οικουμενική κυβέρνηση. Να σας πω κάτι. Δεν μπορεί όταν ένας δικαστής, ένας γιατρός αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει μια δύσκολη υπόθεση, ένα χειρουργείο, τι κάνει, επανέρχεται στους ασθενείς, επανέρχεται στους διαδίκους. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάθε φορά που ζοριζόταν προσέφευγε σε εκλογές, σε δημοψήφισμα. Ναι. Μα είναι δουλειά σου. Ο λαός γι' αυτό σε εξέλεξε. 6 μήνες πριν. Δεν είναι 3 χρόνια πριν και ξαφνικά ανέκυψε τα ζητήματα. Άρα, πρέπει να πάρει τα ζητήματα ήταν γνωστά. Κυβέρνηση
οικουμενικής. Φυσικά αυτό το πρότεινε το παιδί. Θα ήταν καλό για τη χώρα να γίνει. Είχε πει όμως ο κ. Τσίπρας επανειλημμένως ότι δεν θα γίνει ο νέος Παπαδήμος. Οπότε αυτό το έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο. Αυτά είναι προσωπικές. Ναι. Εκλογές. Και δεν θα γίνει ο πρωθυπουργός παντός καιρού. Μα τι σημαίνει αυτό, καπετάνιος, όταν αλλάζει ο καιρός, τον εγκαταλείπει το καράβι. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Να πάμε σύγχρονη στις πληροφορίες και θα επανέλθουμε την κυρία Αναστασοπούλου να μιλήσουμε και για το αν το ποτάμι θα δεχθεί να μπει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει, ενώ το πρώτο κόμμα που θα προκύψει από τις κάλπες. Στο τελευταίο μέρος εδώ της εκπομπής, στη δεύτερη ζώνη του SBC Life, μαζί μας κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου, δικηγόρος και υποψήφια με το ποτάμι στη Λακωνία. Κυρία Αναστασοπούλου, αν σας ζητηθεί να μπείτε στην κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι, αυτοδυναμία λογικά, όσο να πέσουν έξω δημοσκοπήσεις, δεν θα υπάρξει. Άρα... Θα είναι δύσκολο. Ναι, πάμε. Ό,τι είπε και ο κ. Μαράκης σήμερα στον Bloomberg, ότι εμείς είμαστε υπέρ μιας κυβέρνησης συνασπισμού και για το καλό της πατρίδας και της χώρας κλπ. Το ποτάμι θα ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση. Ναι, και να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι όλοι έρχονται στα λόγια του ποταμιού και εν τέλει καταλήγουν στη λύση την οποία εμείς έχουμε προτείνει. Βεβαίως, πλέον δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα. Κυβέρνηση συνεργασία συνασπισμού, το ποτάμι θεωρώ ότι θα συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση εφόσον κληθεί και θα συμμετέχει για το καλό της χώρας. Υπό προϋποθέσεις θα θέτει αναχώματα, όρους και θα επαγρυπνεί για την τήρηση των όρων αυτών. Θεωρώ ότι θα είναι μια δημοκρατική εγγύηση για τη χώρα, για τους πολίτες και για την πρόοδό μας. Άρα λοιπόν το ποτάμι ανοιχτό με την εκλογική συνεργασία, με υποπροϋποθέσεις. Υποπροϋποθέσεις. Εννοείται, μα δεν θα είχαμε και λόγο ύπαρξη αν δεν είμαστε ανοιχτό. Επαναλαμβάνω ότι θέλουμε την ψήφο του λαού για ένα δυνατό ποτάμι. Ναι. Για να παίξουμε το ρόλο ρυθμιστή, θα πρέπει να είμαστε δυνατοί. Να είμαστε καθαρά η τρίτη δημοκρατική δύναμη της χώρας. Για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικά. Πώς κρίνετε την κίνηση του κ. Λοφαζάνη με τη δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας και βεβαίως όσα μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί εθνικοποίησης τραπεζών, επιστροφής της δραχμή, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, ωστόσο αυτό που έγινε έδειξε τα βαθιά προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία παίρνοντας ετερόκλητα κομμάτια. Μα ήταν ένα κόμμα συνιστό σώμα, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί το ψηφίσανε, το ξέραμε. Ναι, αλλά είχαν έναν αρχηγό ο οποίος δεν είχε κανένα έλεγχο επί το συνιστό σώμα και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε ένα χάος με μοναδικό στόχο να κυβερνήσει. Θα συμφωνήσω, αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν είχε μιλήσει για έξοδο από το ευρώ ή περί δραχμής, εθνικού νομίσματος, εθνικοποίηση τραπεζών, όλα αυτά που λέει ο κ. Λοφαζάνης. Ο οποίος δέχτηκε και να πάρει και ένα υπουργείο, ενώ. Διαφωνούσε. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Και ήταν λάθος του Πρωθυπουργού, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, το βεβαίως. Ότι του έδωσε το Υπουργείο του κυρίου Λαφαζάνη, δηλαδή εντελώς ακατάλληλος για τη θέση αυτή, όπως ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου εντελώς ακατάλληλη. Και να πω κάτι, πρέπει να πληρώσει να χρεωθεί αυτά τα σφάλματα ο Πρωθυπουργός. Μα έχει πει ότι κάναμε λάθη. Νομίζω ότι... Κάναμε λάθη, αλλά λάθη τραγικά. Ναι. Λάθη τα οποία κόστησαν σε χρήμα στον ελληνικό λαό, τα οποία θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω ότι γίνανε παραλήψεις και καθυστερήσεις και στο μέτωπο της συμφωνίας. Λάθη γίνονται, αλλά κατ' επανάληψη όταν... Ναι. Ότι όμως υπήρχε μια αξιολόγηση όταν έγιναν οι εκλογές του Ιανουαρίου που δεν είχε, εκκρεμούσε, δεν τελείωσε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε πολύ καλά, ήταν η πέμπτη αξιολόγηση, αυτό το περίφημο mail του κ. Χαρδούβελη. Ότι αυτά τα προαπαιτούμενα, πολλά από αυτά ήταν στο email Χαρδούβελη και έπρεπε να έχουν ωστόσο, γίνει. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν παιδική χαρά πλέον αυτό σε σχέση με αυτό το οποίο καλείται τώρα ο ελληνικός λαός να πληρώσει. Ακριβώς. Και να ρωτιέμαι τι άλλο θα κληθούμε να πληρώσουμε σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει πάλι τη διακυβέρνηση. Γι' αυτό θέλουμε ένα ισχυρό ποτάμι ώστε να θέσει ανάχωμα. Να θέσει όρους, προϋποθέσεις και να υπηρετήσει το συμφέρον του λαού. Είστε υποψήφια στη Λακωνία. Μάλιστα. Έχω την τιμή. Ο νομός Λακωνίας, ποια είναι τα προβλήματά του? Το λέω γιατί ξέρετε, λίγο ότι με όλα αυτά που γίνεται την επαρχία, λίγο την έχουν βάλει στο περιθώριο. Και επειδή και εγώ προέρχομαι από επαρχία και όχι από τη Λακωνία, από την Πελοπόννησο, υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οι περιφέρειες Ελλάδος και οι Δήμοι. Και γι' αυτό και εγώ δέχτηκα να αναλάβω, ενώ ο φυσικός μου χώρος είναι και στη Β' Αθηνών, που έχω διατελέσει δημοτική σύμβουλο στο Παλαιοφάριο κλπ. Και γνωρίζω τον κόσμο και τα προβλήματα. Έχοντας καταγωγή από τη Λακωνία, δέχτηκα την τιμητική αυτή πρόταση στην αίγυπτο του ψηφοδελτίου, διότι θεωρώ ότι μπορώ εκεί να προσφέρω και μπορεί και το ποτάμι να προσφέρει. Ο νομός Λακωνίας κατά βάση έχει μια αγροτική οικονομία, πρέπει εκεί να εστιάσουμε. Θεωρώ ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους τομείς μαζί με τον τουρισμό και την ναυτιλία, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να βασίζεται συνεχώς στους δανειστές και να είναι με το χέρι απλωμένο.
Όμως βλέπουμε ότι ο αγροτικός τομέας δεν έχει στηριχθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει στηριχθεί. Βέβαια, γίνανε και σφάλματα κατά το παρελθόν με τις περίφημες επιδοτήσεις, το θυμόμαστε όλοι κτλ. Έγιναν σφάλματα ενδεχομένως και εκ μέρους των αγροτών, πρέπει, αλλά και από το κράτος δεν υπήρχε σωστή αντιμετώπιση. Σωστή μέρημνα. Πάντως θα πρέπει να στηριχθεί ο. Το ποτάμι έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αγροτική οικονομία και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν είναι πολύ κομβικό και όχι και να ανακάμψει ο αγροτικός τομέας της χώρας πρωτογενής παραγωγή. Γιατί δεν μπορούμε, μας έλεγε ο Σκορκίδης εδώ που ήταν ο πρόεδρος ΕΣΕ, ότι εισάγουμε λεμόνια από την Αργεντινή. Κρεμμύδια. Είναι δυνατόν. Είμαστε μια κατά βάση αγροτική χώρα. Βέβαια. Είμαστε κατά βάση αγροτική χώρα και έχουμε καταντήσει, αν μου επιτρέπετε, τη χρήση αυτού του ρήματος να εισάγουμε. Άρα θα πρέπει εκεί. Ο νομός Λακωνίας έχει ασπεριδοειδή, έχει ελιές και μπορεί να πρωτοστατήσει. Τα πάντα είναι μια περιοχή. Είναι ευλογημένη περιοχή από το Θεό, μπορεί να πάει πολύ μπροστά και με την αγροτική οικονομία. Και θεωρώ ότι και η χώρα είναι ένας από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος έχει παραμεληθεί. Ενδεχομένως υπάρχουν ευθύνες και εκ μέρους του αγροτικού κόσμου, αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, αλλά θεωρώ ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να κοπεί. Ένας φαύλος κύκλος. Με κατάλληλες κινήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης μπορεί αυτό να. Ναι, βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει και αυτό στην συμφωνία περί της φορολόγησης των αγροτών και όλο αυτό έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις και είναι κλειδί και για το ποιο κόμμα θα πει τελικά τους αγρότες να ψηφίσουν. Ενώ το Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, οι αγρότες όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον πολιτικό κόσμο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το ποτάμι είναι πραγματικά το νέο νέο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο παλιό, η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό παλιό. Πάτε να μπείτε εκεί στον δικοματισμό, να τους χτυπήσετε. Να πω διότι την κυρία Αναστασοπούλου, ναι. Και νομίζω ότι θα το κάνει και ο κύριος Θεοδωράκης γιατί στο debate των πολιτικών αρχηγών ότι αυτό, ότι είναι σε. Ότι ενώ οι δύο μονομάχοι βασικοί, ενώ ο κύριος Μαράκης με τον κύριο Τσίπρα, δεν θα μπουν σε αυτό το κομμάτι γιατί ξέρουν ότι πρέπει ποιος θα κερδίσει τα σημεία και εκεί θα φανεί. Ίσως θα κρυθεί και δεν συμφέρει και τους δύο πλέον. Ναι, ναι. Ο κύριος Θεοδωράκης και άλλοι πολιτικοί, το μικρότερο κομμάτι είναι αυτοί που θα μπουν και θα προσπαθήσουν να διασπάσουν αυτό το. Και αν μου επιτρέπετε, από τα μικρότερα κόμματα, το ποτάμι το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει το ότι είναι νέο-νέο, δεν έχει παρελθόν κομματικό και βαρύδια και έχει αποδείξει στη σύντομη παρουσία του στον πολιτικό χώρο ότι μπορεί να προσφέρει. Έχει εξαιρετικά στελέχη. Ήδη χθες ανακοινώθηκε ο κ. Διαμαντούρος ότι είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το θεωρώ τεράστια επιτυχία για το ποτάμι. Είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα στο Λίδι, ο οποίος έχει υπηρετήσει και εδώ ο πρώτος συνήγορος του πολίτη και ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Και δείχνει την έπρακτη προσήλωση του ποταμιού προς ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Να γίνει επιτέλους η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ευρώπη έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες πάνε μπροστά. Δίνουν σταθερότητα οικονομική, προσελκύουν επενδύσεις, ανακάμπτουν οι χώρες. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο κύριος Μημαράκης. Έχει, ρωτούσα, έτσι, ναι, έχει αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη για τους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατίας. Ωστόσο είναι μια νέα συσκευασία. Είναι μια νέα συσκευασία. Για να μας. Βεβαίως, να μας πλασάρει το παλιό δώρο. Το εσωτερικό της Δημοκρατίας είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, δεν προσωπικά, σας λέω, θέλω να μου πείτε, δηλαδή αυτό το στυλ που χρησιμοποιεί είναι συγκεκριμένο. Έχει μια μεσότητα. Ακριβώς. Έχει μια μεσότητα ο κ. Μημαράκης. Έτσι. Σε έχει σπυρώσει πολύ μια λαϊκή δεξιά. Ναι, ναι, έτσι, είναι μια λαϊκή δεξιά. Ωστόσο, δυστυχώς για τον κύριο Μημαράκη, ο οποίος δεν θέλω να κρίνω τον ίδιο, δυστυχώς όμως ο κορμός του κόμματος και τα στελέχη και ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ο ίδιος. Ο κ. Τσίπρας που είναι ένα παιδιά. Πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένα νέο φρέσκο πρόσωπο, το οποίο απέδειξε ότι είναι μια μάσκα νέου προσώπου, πίσω από την οποία κρύβονται εντελώς παλαιοκομματικές πρακτικές. Ναι. Εντελώς. Προσπάθησε σε 6 μήνες να τακτοποιήσει τα κομματικά στελέχη. Δηλαδή, λειτουργήσε τελείως πελατειακά και παλαιοκομματικά. Ναι. Ο δε κύριος Μημαράκης, να πω το εξής, και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν το εξής. Το τόνιζε και ο επικεφαλής μας, ο κύριος Θεοδωράκης, είτε είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είναι γόνοι οικογενειών, τζακιών, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν χωρούν. Τα πραγματικά αξιόλογα στελέχη, τα οποία είναι επαγγελματίες όχι της πολιτικής, αλλά είναι επαγγελματίες της ζωής, έχουμε δουλέψει, έχουμε βάλει ένσημα, πορευόμαστε μόνοι μας και από το υστέρημα του χρόνου μας ασχολούμαστε με την πολιτική. Έτσι, από ανάγκη προσφοράς προς τα κοινά, εγώ προσωπικά από αγανάκτηση ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πολιτική, διότι λέω εφόσον μπορώ να προσφέρω κάτι, πρέπει να το κάνω για τα παιδιά μου. Για όλους. Μάλιστα. Αυτά. Να μην μπερδευτούν οι πολίτες, εγώ αυτό ζητώ, να μην μπερδευτούν. Η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν προσφέρουν ελπίδα. Ας δώσουμε ένα δυνατό ποτάμι
για να μπορέσει να είναι ένας ρυθμιστής δυναμικός. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή λοιπόν την αυτό σχόλιο της κυρίας Ολυμπίας Αναστασοπούλου, δικηγόρος και υποψήφιος τηλεφωνία με το ποτάμι, να την ευχαριστήσουμε πολύ που ήταν μαζί μας. Πραγματικά είναι πάντα ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Θα σας ξαναέχουμε σε κάποια εκπομπή με άλλο πάνελ, με νέους ανθρώπους. Έτσι ώστε να κάνουμε και διάλογο. Με νέους νέους θέλω. Με νέους νέους, ναι, νέο αίμα, φρέσκα πρόσωπα. Το καινούριο λοιπόν. Το καινούριο. Το νέο νέο και όχι το παλαιό νέο.